Μετά από δεκαετίες ανανεώνουμε πλέον το γερασμένο στόλο του Δήμου μας, ένα στόλος ο οποίος ήταν επισφαλής για τους πολίτες αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους του Δήμου. Έτσι λοιπόν διαθέσαμε ένα ποσό 2.150.000 και μέσα από αυτό εντάσσουμε στο Δήμο ένα νέο στόλο αυτοκινήτων, ο οποίος θα έχει αποτέλεσμα αφενός με την εξοικονόμηση χρημάτων στο Δήμο μας, διότι πλέον οι ζημιές ήταν πολύ μεγάλες. Από την άλλη, η μόλυνση και η κλιματική αλλαγή είναι αυτά τα οποία θέλουμε να διαφυλάξουμε τόσο στο Δήμο μας, όσο και στο νησί μας. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι ανανεώσουμε το στόλο μας με ένα σύνολο πάνω από 40 αυτοκίνητα. Μέσα σε αυτά δεν εντάσσονται βέβαια και μηχανήματα τα οποία θα δοθούν στην πολιτική προστασία του Δήμου, μηχανήματα τα οποία θα διατεθούν για την καθαριότητα του Δήμου και βέβαια επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία θα δουλεύουν ηλεκτροκίνητα στο Δήμο μας και έτσι θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση και διαφύλαξη, όπως είπα, της κλιματικής αλλαγής, διότι αυτά θα είναι αυτοκίνητα τα οποία δεν θα καταναλώνουν καύσιμο. Μέσα σε όσα αυτά γίνονται στο Δήμο μας διατίθενται και ένα μεγάλο ποσό, όπως σας είπα, για να δώσουμε μια άλλη διάσταση σε αυτό που λέγεται κίνηση στο Δήμο, ηλεκτροκίνηση και ό,τι αυτό έχει σαν συνέπεια στην πόλη μας. Το ηλεκτροκίνητο, αυτοκίνητο αυτό που βλέπετε, έχουμε 5 τέτοια ηλεκτροκίνητα, είναι στα 340 χιλιόμετρα αυτονομία, είναι αμιγώς ηλεκτρικό, δεν παίρνει κανένα άλλο καύσιμο και απότερη οδηγία που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο προσεχές χρονικό διάστημα όλοι οι Δήμοι πλέον να μετακινούνται οι υπηρεσίες τους με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ελαίου του περιβάλλοντος. Οπότε σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε ενταχθεί και εμείς. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τα πρώτα 5 αυτοκίνητα, αυτό είναι το μεγάλο, αυτό είναι το πιο μικρό. Έχουμε δώσει 2 στο Πλωμάρι, 2 κρατάμε στη Μυτιλίνη και ένα έχει αγιάσω. Δηλαδή ο στόλος του Πλωμαρίου ανανεώθηκε εντελώς. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, μέσα στην προσεχή εβδομάδα θα μας έρθει ένα πλυντήριο για το οποίο θα πλύνουμε όλους τους κάδους. Θα προσπαθήσουμε εντός 5 ημερών, γιατί το παίρνουμε από εταιρεία, κάναμε εμείς τη συμφωνία, να πλύνουμε τους κάδους για το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε πάλι ξένο κόσμο και το καλοκαίρι οι κάδοι όλοι δέχτηκαν μεγάλο φόρτο σκουπιδιών. Περιμένουμε ένα σύγχρονο, ακριβώς λίγο πιο μεγάλο, το οποίο εκτός ότι μαζεύει τα σκουπίδια, πλένει και τους κάδους. Το περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα και προχωράμε και σε ένα δικό μας πλυντήριο, το οποίο το στείλαμε στην Αθήνα για να πάρει όλα τα χαρτιά και τα έγγραφα, που θα το έχουμε μόνιμα εδώ για να πλένουμε τους κάδους και να μην μυρίζουν, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ειλικρινά κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι τα δείγματα της είναι ορατά. Μπορεί να έχουμε μειωθεί από δυναμικό εργατικό, αλλά από πλευράς οχημάτων, στόλου κτλ. Έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη ανανέωση. Ένα διεθνικό πρόβλημα των εργαζομένων και ειδικότερα της καθαριότητας. Σαν πρόεδρος εργαζομένων λέω ότι είμαι σε ευχάριστη θέση σήμερα να πω ότι εξοπλίζεται σήμερα ο Δήμος Μυτιλίνης. Έχει πάρει και απορριμματοφόρα και αυτοκίνητα για να μπορούν να μετακινούνται υπάλληλοι και να εκτελούνται εργασίες. Ειδικότερα και φορτηγά αυτοκίνητα και βασικότερα η καθαριότητα, η οποία αποτελεί για μας το παν στην κοινωνία για να καθαρίσει η πόλη. Είναι βασικό σημείο ότι και αυτά σήμερα τα οχήματα που έχουν δει, τα μικρά, είναι απαραίτητα να μπαίνουν μέσα στην ΑΠΟ. Δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα πραγματοφόρα για να μπορεί να γίνεται σωστά η ακομιδή σκουπιδιών και να υπάρξει σήμερα μια καθαρή πόλη. Αυτό που ευελπιστούμε σήμερα όλοι οι κάτοικοι της Μυτιλίνης, και σκοπός μας είναι, σε συνεργασία και με τον Δήμαρχο και στη συνέχεια που μένει, να πάρουμε και άλλα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται στο πρόγραμμα για να μπορούμε να εξοπλιστούμε καλύτερα και με μια συνεργασία έτσι και εργαζόμενοι και Δημοτική Αρχή να λύσουμε περισσότερα προβλήματα για το συμφέρον των πολιτών.